Γεια σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σφραγίδα αυτή, ιερογλυφική όπως βλέπετε. Έχει βρεθεί στις Μυκήνες, στην Νεκρόπολη Παναγιά. Είναι από τον τάφο 91, ο οποίος είναι θαλαμωτός. Καλά τα λέω, Κωνσταντίνε? Ωραία. Έτσι, και εποχής 1350 περίπου. Καλά μέχρι εδώ. Θέλω να πω το εξής τώρα. Καμιά φορά στο λόγο μας χρησιμοποιούμε και λογοπαίγνια και ένα σωρό άλλα πράγματα. Παράδειγμα, ένας πολιτικός κάποτε είχε λάβει μία επιστολή από έναν επιστήθιο φίλο του που έλεγε ότι σου στέλνω, ας πούμε, τον Γιώργο τον Πολύμερο, για να μην θίξω άλλον, να πω για μένα. Και θέλω να τον προσέχεις. Με την καλή έννοια δηλαδή, ότι είναι καλό παιδί και πρόσεξέ τον. Και τον έβαλε εκείνο σε μια δημόσια θέση, καλή. Όμως, ο Γιώργος ο Πολύμερος, ο υποτιθέμενος, δεν είχε καλή συμπεριφορά και ο φίλος του πολιτικού του είπε ότι φίλε, αυτός που μου στείλε δεν είναι καλό άτομο και μας εξέθεσε. Και του είπε ο πολιτικός, σου είπα να τον προσέχεις, με την κακή έννοια πια. Εντάξει, θα μου πείτε τώρα γιατί τα λες αυτά. Θα σας πω. Εδώ, καθίστε γιατί έχουμε μπερδευτεί λίγο, εδώ. Ατετεσάσα. Αυτό διαβάζεται και άτιν θέσασαν, αλλά διαβάζεται και αθετήσασαν. Θα μου πείτε τι από τα δύο ισχύει. Πιθανότατα ισχύουν και τα δύο. Διότι θα μου δώσετε ένα στυλό. Διότι, ευχαριστώ. Στη γραμμική Β, πάτε ίσον, πατήρ, πάτερ, εντάξει, πάτερ, πάντες και ένα σωρό άλλα, ακόμα και πάνθυρ θα μπορούσε να σημαίνει, εντάξει. Και αφού λοιπόν τα είχαν διαπιστώσει αυτά, το άφησαν έτσι για να έχει και τις δύο έννοιες αυτό το ατετέσας. Καλά μέχρι εδώ, εντάξει, ας το δεχτούμε. Πάμε τώρα, ίο-ίο, εντάξει, μετά στου και κοιτάξτε τώρα τι μεγάλα μάτια υπερμεγέθη έχει βάλει εδώ που σημαίνει ότι πρόσεξε τα μάτια. Επομένως, στου αυτό και στου και το μάτι. Στου και στου. Κατά τον ίδιο τρόπο, ντε είναι ο άντρας, νάτος, εντάξει, και μετά τέσα, που είναι εδώ τέσα, και μετά αυτό τε, τέσα, τε, ωραία, και μετά τέσα, σα και τε, τέσα, σα και τε, και τέσα, πάλι, τέσα και τε όλο μαζί, και όλο μαζί αυτό, έτσι. Είναι ρε, που είμαστε εδώ, ρε. Και μετά, αυτό εδώ είναι τε, νάτο. Και μετά αυτό είναι στου, νάτο. Και μετά το μάτι είναι στου, και μετά ο άντρας είναι ντε, και μετά αυτό είναι ίο, και μετά αυτό είναι ίο, και τέλος. Τι κάνουμε τώρα? Ή. Ως, τους του, και επειδή οι δύο σύμφωνα δεν παίρνουν, θυστών, δέτες, δέτης, τελεία. Ή ως θυστών, δέτης. Το άλλο που είπαμε, άτιν θέσασαν ή αθετήσασαν, και τα δύο μαζί. Τι, εδώ, σε αυτή τη γη, ή εκεί, θέσατε, τέσατε, έτσι, τέσατε.
Και μετά που είμαστε εδώ. Ρετέστο, ρηθίστο, ας υποθεί ή πείτε. Με ελεύθερη ερμηνεία, να πείτε. Είναι υποχρεωτικό. Έτσι, ρηθίστο, τι, στο, δι, ίος. Στο, δι, ίος. Α, και τι γίνεται τώρα. Ή του ήμι, που σημαίνει έρχομαι και θα έρθω, αλλά υπήρχε παλιότερο ρήμα, ίο, το οποίο είχε εξαφανιστεί. Οι τύποι το όμως έχουν επιζήσει. Έρχεται. Είναι επιθύρες. Είναι απ' έξω από την πόλη, στην πορεία. Καβάλα στο άλογο, με την άμαξά του, με τη συνοδεία του κλπ. Ως αυτός, ποιος, δε της θυστών, που δένει τα υποψήφια θύματα. Καλά μέχρι εδώ. Διότι πρόκειται προφανώς για καταδικασμένους σε θάνατο. Α, σταματάμε εδώ. Δείτε το βίντεο Μικίνες Χρυσόδακτυλίδιο Εμφύλιος Πόλεμος. Εάν δεν δείτε εκείνο το βίντεο, δεν μπορείτε να κατανοήσετε αυτό. Λοιπόν, και την κυρία αυτή η οποία έφερε τη συμφορά στην αυτοκρατορία μας, στην πόλη μας, στο βασίλειό μας, θέσατε τι, θάψτε την ή εκεί ή εδώ. Εάν αυτός που έστειλε το μήνυμα είναι εκτός Μυκηνών και τεκμέρεται ότι είναι εκτός Μυκηνών, τότε αυτό το τι σημαίνει εκεί. Λοιπόν, την κυρία αυτή που έφερε τη συμφορά ή που αθέτησε, τι αθέτησε, όρκους, συζυγικούς δεσμούς, εάν είναι έτσι, τότε μιλάμε για την Κλυτεμνήστρα, εάν είναι έτσι. Θα μπορούσε όμως να είναι και η Μύδια, θα μπορούσε να είναι και κάποια άλλη. Σε αυτό το βίντεο εδώ φαίνεται ότι έκανε κουμάντο εκείνη την εποχή στις Μυκήνες ένας Ιάσον. Τώρα το θυμήθηκα. Αυτός. Μα είναι ο Ιάσον ο γνωστός της Ιολκού και λοιπά και του Βόλου και ξέρω εγώ τι. Πιθανώς. Μπορεί όμως να είναι κάποιος άλλος. Μα έφτασε εκείνος ο Ιάσον στην Πελοπόννησο. Ένας μύθος λέει ότι έφτασε. Πέρα από το γεγονός ότι ήλκε την καταγωγή του από το Άργος κατά ένα μέρος, έφυγε από τη Θεσσαλία κυνηγημένος για διοικητικούς λόγους και κατέληξε στην Κόρινθο, όπου ο μύθος αφήνει να εννοηθεί ότι η βασίλευση ή εν πάση περιπτώσει ήταν ο εκλεκτός του βασιλέως, γαμπρός κατά μία έννοια, γιατί είχε πάρει και τη Μύδια μαζί, έτσι. Και φαίνεται ότι οι Μυκήνες με την Κόρινθο είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες ενός εμφυλίου πολέμου. Αυτά θα τα βρείτε εσείς, θα τα φανταστείτε εσείς, εγώ λέω τι λέει το κείμενο. Όλα τα άλλα σβήστε, τα είναι εικασίες. Λοιπόν, και αυτή που προκάλεσε την καταστροφή ή που καταπάτησε τις δεσμεύσεις, θάψτε την εδώ. Τι θέσετε. Ρηθίστο, το είπαμε, ας υποθεί. Υποχρεωτικά, έτσι. Ρηθίστο, στο, δι, ίος. Η σύνταξη είναι ως εξής. Δι, πρέπει, ρηθίστο, να υποθεί, τι, στο, ίος. Υποχρεωτικά να αναφερθεί η ευχή, πως η ευχή αυτή δινότανε όταν γίνονταν οι θυσίες και καταλαβαίνετε τώρα τι θυσίες γίνονταν, έτσι. Δηλαδή θεωρούσαν ότι ήταν ανοιχτά τα ουράνια και η ευχή αυτή έφτανε μέχρι τους θεούς. Λοιπόν, και τι λέει, να στερεωθώ ίως, μόνον εγώ, κανένας άλλος. Εντάξει, μην αρχίσετε και λέτε, πώς λένε σήμερα οι παπάδες, χαρτιά, 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 Ελένη, 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 35 Ελένες
και 15 Γιώργηδες και 28 κλπ. Αυτά. Όχι. Μόνον εγώ. Κανένας άλλος. Είχε και αυτός τους λόγους του, είχε και τις ιδεολειψίες του και βέβαια ωφελημιστικά έβλεπε το καθητή. Λοιπόν, τώρα δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, θα το πούμε έτσι για να ακουστεί η ελληνική λαλιά. Ή ιός της των δέτης, το ως αυτό είναι η δεικτική αντωνυμία στα μετέπειτα χρόνια, όταν αρχίζει η πρόταση από αυτό. Αλλά φαίνεται ότι εδώ είχε και αυτή την έννοια. Ή ιός της των δέτης, έτσι, έρχεται αυτός που δένει τα υποψήφια θύματα, «Α, την θέσασαν ή αθετήσασαν, τι θέσατε». Εντάξει, αυτή που καταπάτησε τις δεσμεύσεις και προκάλεσε την καταστροφή ή που προκάλεσε την καταστροφή, θάψτε την εκεί. Ρυθίστος το διείως. Και υποχρεωτικά να αναφερθεί η ευχή «Μόνο εγώ να στερεωθώ». Δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Λέει, τελείωσαν τα χρυσά δαχτυλίδια. Όχι βέβαια. Στο επόμενο βίντεο, χρυσό δαχτυλίδι από την Κρήτη, διαταγή του μήνωα προς τον λαό. Γιατί δεν βρέθηκε το χρυσό δαχτυλίδι, βρέθηκαν πολλές αποτυπώσεις του, που σημαίνει ότι είχε κυκλοφορήσει ευρέως. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ το Θέμη, ευχαριστώ τον Κωνσταντίνο, πολύτιμη βοηθή μου, τι βοηθή συνεργάτες, τι συνεργάτες προϊστάμενοι είναι, δική μου, εγώ απλά υπακούω και μέχρι την άλλη φορά που θα σας ευχηθώ να είστε καλά. Γεια σας.